Αγαπητοί αδελφοί, όταν ήταν εδώ στη γη, εκεί που έπρεπε να διδάσκει, εδίδασκε. Εκεί που έπρεπε να μιλάει με παραβολές, μιλούσε με παραβολές. Εκεί που έπρεπε να θεραπεύει, εθεράπευε. Σήμερα, το Ευαγγέλιο που ακούσαμε είναι η θεραπεία των 10 λεπρών. Η περικοπή αυτή αναφέρεται από έναν Ευαγγελιστή μόνο, από τον κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι το 17ο κεφάλαιο, στίχοι 12-19. Αλλά ας δούμε με τη σειρά πώς τη γράφει ο Ευαγγελιστής. Του εισερχομένου αυτού ίσκυν ακόμη, απήγησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν όρος. Ο Χριστός περαιώνευε πόλεις και χωριά. Σήμερα λέγει το Ευαγγέλιο, μπήκε σε ένα χωριό και εκεί στο βουνό, στην ερημιά, συνάντησε 10 λεπρούς και καθόταν έξω, απομονωμένοι από τους άλλους ανθρώπους. Διότι στο Μωσαϊκό νόμο ένας λεπρός έπρεπε να χωριστεί, να φύγει μακριά από τους άλλους ανθρώπους για να μην μολυστούν οι άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό κάθισαν έξω στην ερημιά και αυτοί πήραν φωνήν λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και οι λεπροί όταν είχαν από μακριά το Χριστό είχαν ακούσει τη διδασκαλία του και τα θαύματά του και σαν τον είδαν φώναξαν δυνατά «Ιησού διδάσκαλε ελέησέ μας». Και εδώ είπε να πει «Ορεφέντες επιδείξατε αυτούς τις αιρέσεις και γένετε το υπάρχειν αυτούς εκαθαρίστησαν». Αφού τους είδε ο Χριστός, τους είπε να πάτε να σας δουν οι ιερείς για να σας δώσουν την άδεια για να μπείτε κι εσείς στο λαό. Διότι μετά που καθαριζόταν ο λεπρός έπρεπε να τον δει ο ιερέας του Μωσαϊκού νόμου για να την δώσει την άδεια και έτσι μπορούσε να κυκλοφορήσει μέσα στους άλλους ανθρώπους. Και ενώ πήγαιναν προς τους ιερείς για να πούν, για να δείξουν τον εαυτό τους, εκαθαρίστησαν, λέγει ο Ευαγγελιστής. Είστε εξ αυτών ειδών ότι άθη επέστρεψε μετά φωνής μεγάλη δοξάζων των Θεών και έπεσε επιπρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό και αυτός είναι Σαμαρίς. Ένας λέγει ο Ευαγγελιστής από τους 10 αφού καθαρίστηκε δεν πήγε στο σπίτι του στους γονείς και στα αδέρφια αλλά γύρισε να βρει τον Ιησού, τον γιατρό που τον θεράπευσε. Και αφού τον βρήκε, έπεσε στα γονατά του, τον ευχαρίστησε και αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν Ιουδαίος όπως οι άλλοι 9. Ήταν Σαμαρίτης, ήταν θα λέγαμε καλύτερα σήμερα ειδωλολάτρης. Δεν πίστευε στο Μωσαϊκό νόμο. Από κάποιον ο Ιησούς είπε, «Οχι οι 10 καθαρίστησαν, δε 9 αφού, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες, δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτως». Ο Χριστός τότε είπε, «Δεν καθαρίστηκαν και οι 10 λεπροί, οι άλλοι 9 πού είναι, δεν βρέθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν να ευχαριστήσουν το Θεό, παρά μόνον αυτός ο αλλοευτής». Και είπεν αυτό, «Αναστάς, πορεύου η πίστη σου σε σωτήσε».
Και είπε ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο, πήγαινε στο καλό παιδί μου, η πίστη σου σε έσωσε. Αυτά με απλά λόγια μας διδάσκει η περικοπή που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Να σου κάνει καλό άνθρωπο ο άλλος και εσύ να είσαι αχάριστος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό, αδελφοί μου, από την αχαριστία. Είδατε, ο ένας γύρισε μόνο, οι άλλοι εννέα δεν γύρισαν. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα μας διδάσκει να ευχαριστήσουμε, να είμαστε ευγνώμονες, να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας βοηθάνε, να ευχαριστήσουμε τους γονείς που μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν και είμαστε υποχρεωμένοι να τους γεροκομίσουμε, να ευχαριστήσουμε τους ευεργέτες. Αλλά πρεπαντός, αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έστειλε τον Υιόν του εδώ στη γη. Από Θεός ο Χριστός έγινε άνθρωπος, όρισε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος με ένα σκοπό, να γεννηθεί σαν άνθρωπος, να περάσει στο μαρτύριο, να σταυρωθεί, να ταφεί και να αναστηθεί. Και ο σκοπός του δεν ήταν άλλο για να δείξει μόνο σε εμάς τους ανθρώπους ότι η ζωή μας δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φτιάρι του νεκροτάφη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Αυτός ήταν ο σκοπός του Χριστού που ήρθε στον κόσμο, γεννήθηκε σαν άνθρωπος, πέθανε, αναστήθηκε. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός με το Ευαγγελιό του μας διδάσκει να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή, να ξεδιζώσουμε τα πάθη μας και να οργώσουμε τον εαυτό μας. Όπως το τρακτέρ οργώνει τα χωράφια, έτσι και εμείς με την Αγία Γραφή, με το Λόγο του Χριστού, να οργώσουμε τον εαυτό μας, να ξεδιζώσουμε τα πάθη μας. Η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, έχει πολλά τρακτέρια που μπορούμε να ξεριζώσουμε τα πάθη μας και να οργώσουμε τον εαυτό μας. Από τα πολλά τρακτέρια που έχει η Αγία Γραφή, θα αναφέρω ένα τρακτέρι του Αποστόλου Παύλου που γράφει προς Κολασσαίς επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 4-11. Αυτό το τρακτέρι του Αποστόλου Παύλου το ακούσαμε, αδελφοί μου, προλίγο το σημερινό Απόστολο. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς είναι αυτό φανερωθήσετε εν δόξη. Όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, θα παρουσιαστεί στη Δευτέρα Παρουσία, τότε και εμείς όλοι πιστοί θα φανερωθούμε ενώπιον του εν δοξή. Και στη συνέχεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μαχαίρια που έχει αυτό το τρακτέρι για να ξεριζώσουμε τα πάθη μας και να οργώσουμε τον εαυτό μας. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, για να φέρει, αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος τα μαχαίρια. Πορνείαν, ακαταρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήθισεστή ειδωλολατρία. Δια έρχεται η οργή του Θεού επί τους Υιούς της απειθίας. Ενείς και εμείς περιπατήσατε ποτέ ό,τι ζείτε εν αυτής. Μην είδε απόθεσε και εμείς τα πάντα, οργή, θυμόν, κακία, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλου, απεγρυσάμνη των παλιών άνθρωπων στην πράσινη αυτού, ενδυσάμνη των νέων
των ανακοινούμενων της επίγνωσης τα τυχόνα του κτίσαντος αυτών. Όπου καίνει τέλη και Ιουδαίος, ρητομή και ακροβιστία, βάρβαρος κήθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και πάση Χριστός. Και έτσι, με αυτό, το τρακτέρ του Αποστόλου Παύλου, να ξεριζώσουμε τα πάθη μας και να οργώσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε, αδελφοί μου, καλών φίλων για την φέραν του τάφου ζωής, ώστε να είναι σε θέση να μας δικαιώσει και όχι να μας δικάσει. Για να καταλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό που λέω, ώστε να κάνουμε καλό φίλο για την φέρα του τάφου ζωής, θα πω ένα απλό παράδειγμα και θα τελειώσω. Το συχνά το λέω αυτό το παράδειγμα εκεί που χρειάζεται. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος και αυτός ο άνθρωπος είχε τρεις φίλους και συκοφαντήθηκε ο άνθρωπος αυτός και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι δύο φίλοι ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν βγήκαν όμως στο δικαστήριο, αλλά κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ένας όμως από τους τρεις φίλους μπήκε μαζί του ως μάρτυρα μέσα στο δικαστήριο και καθέθησε τι ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδέρφια μου? Αυτό σημαίνει με μένα, με εσάς, με όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Και είναι ολοκάθρο, αδελφοί μου, ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, όπως γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα φύγουμε, θα πεθάνουμε από τον κόσμο τούτο και θα πάμε στην πέρα του τάφου ζωής. Και γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεων επιστολή του, έκτο κεφάλαιον, 7 στίχο. Ο δέγγαρ εις εν έγκαμεν εις τον κόσμο, δήλων ότου δε εξενηγήθη δυνάμωτα. Τίποτα φέρει, λέγει ο Παύλος, δεν φέραμε σε αυτόν τον κόσμο όταν γεννηθήκαμε. Είναι ολοκάθερα ότι τίποτε δεν θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Και όπως το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθία θα μας ψάλλει. Πάντα ματιώτιστα ανθρώπινα, όσα που υπάρχει με τα θάνατα. Ο παραμένει ο πλούτος που συνοδεύει δόξα, επερθόν γάρο θάνατος, θα τα πάντα εξυπάνει. Έτσι, αυτός ο φίλος και αδελφοί μου θα μας εγκαταλείψει. Όση δόξα και αν έχουμε, όσο ψηλά και αν είμαστε, όσα χρήματα και αν έχουμε, τίποτα δεν θα πάρουμε από αυτόν τον κόσμο. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Δεν πάει να έχει τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητας. Δεν πάει να έχει μεγάλη δόξα να είσαι αυτοκράτορα σε ολόκληρη τη γη. Να είσαι πλανητάρχη. Δεν πάει να είσαι πατριάρχη. Δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπος. Δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός. Δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατία. Όσο ψηλά κι αν είμαστε, αδέλφια μου, όσα θύματα και έχουμε, μια μέρα θα μας εγκαταλείψει αυτός ο φίλος. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Ο άλλος φίλος που είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, και αυτός ο φίλος θέλουμε ότι μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει, αδελφοί μου, στον καθένα από μας αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέρα του τάφου ζωής, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φτιάρι του νεκροτάφη θα μας σκεπάσει, θα μας
εγκαταλείψουν, θα φύγουν σπίτι και θα είμαστε μόνοι μας κοντά. Κι αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι φίλοι που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι τα έργα δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση να μας οδηγήσει μέχρι το χρόνο του Θεού, και αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, ένα το κεφάλιο 27 στιχογράφη, απόκεται τις ανθρώπις από τα νη, μετά δε τούτο κρίση, μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίση, λέει ο Παύλος. Και στην Δευτέρα Κορινθίους επιστολή 5 κεφάλιο 10 στιχογράφη, όταν ο Χριστός θα με ρωθεί, τους γαρπάντας ημάς, θα με ρωθήνε διέμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να ακομίσετε έκαστος κατά του σώματος τόσα έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Έτσι, ο αυτός ο φίλος θα μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού, καθώς πάλι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Παράκλητος στην Αποκάλυψη 14ο κεφάλαιο 13 στίχο γράφει. Και ήκουσα φωνής μεγάλου, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποβρίσκοντες απάρτη, δε λέγει το Πνεύμα την αναπάσχονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με τα αυτών. Να, τα έργα αυτή μου θα μας ακολουθήσουν μέχρι το χρόνο του Θεού. Και αυτά τα έργα, αυτός ο φίλος είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Γι' αυτό ο Χριστός, οι Απόστολοι και γενικά όλη η Διαγραφή με τα τρακτέρια που έχει, μας διδάσκει να ξεριζώσουμε τα πάθη, να οργώσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε φίλο για την πέραν του τάφου ζωής, για να είναι σε θέση να μας οδηγήσει στην διαφορά.